Θα αλλάξουμε θέμα. Θα έρθουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Είχαμε επιδιώξει την προηγούμενη εβδομάδα να μιλήσουμε με τον πρώην καλεσμένο μας για θέματα που αφορούν κυρίως τα ελληνοτουρκικά, τις εξελίξεις που προέκυψαν από την παρουσία στην περιοχή μας και του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ. Βεβαίως, τις τελευταίες ημέρες έχει αλλάξει το επίκεντρο του ενδιαφέροντος στην διεθνή επικαιρότητα στην Ερυθρά Θάλασσα, στα όσα συμβαίνουν στην περιοχή εκεί και στα όσα αναμένεται να συμβούν, από τα οποία θα υπάρχει επιρροή σε μία σειρά κατηγοριών, από την παγκόσμια ναυτιλία ως το εμπόριο, την οικονομία και βεβαίως τις διεθνείς διπλωματικές επαφές. Έχουμε λοιπόν την χαρά να έχουν μαζί μας τον κύριο Ιφαντή, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε θερμά για τον χρόνο σας, κύριε Ιφαντή. Καλησπέρα σας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα θέλαμε τη βοήθειά σας να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει στην Ερυθρά Θάλασσα. Ποιοι είναι οι Χούθη της Ιεμένης, ποιο είναι το επίπεδο επιρροής τους και το ποιοι τους επηρεάζουν και το πώς τα όσα συμβαίνουν στην περιοχή με την πολεμική παρέμβαση Αμερικής και Αγγλίας μπορεί να προκαλέσουν σχεδόν τη δράση στην παγκόσμια, όχι μόνο διπλωματική σκηνή, αλλά και στην οικονομία. Εντάξει, οι Χούθη είναι μία, θα την ονομάζαμε, μία σιητική πολιτοφυλακή. Για να το πω διαφορετικά, είναι σιητικές αντάρτικες ομάδες οι οποίες κατάφεραν στην διάρκεια ενός μακρόχρονου και πάρα πολύ αιματηρού εμφυλίου πολέμου στην Ιεμένη να ελέγξουν ένα μέρος της Ιεμένης, το δυτικό μέρος της Ιεμένης κατά βάση, και να είναι de facto κυβέρνηση σε αυτό το κομμάτι της χώρας, η οποία, επαναλαμβάνω, δυστυχώς έχει καταστραφεί από τον εμφύλιο πόλεμο μεταξύ Σουνιτών και Σιητών και από την παρέμβαση περιφερειακών δυνάμεων όπως η Σαουδική Αραβία και το Ιράν. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο στοιχείο που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι η Χούθη είναι προστατευόμενος παίκτης στην περιοχή από το Ιράν, από την Τεχεράνη. Είναι μέρος αυτού που το Ιράν ονομάζει άξονας της αντίστασης, που ξεκινάει από το ίδιο το Ιράν, περνάει από τη Χεσμπολά του Λιβάνου, περνάει από τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας για να φτάσει στους Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας των Χούθη, αυτών των ένοπλων ομάδων, πολύ καλά οπλισμένων εξαιτίας της βοήθειας που παίρνουν από το Ιράν. Να το πούμε διαφορετικά, μπορεί κάποιος να φανταστεί ότι είναι μια Χεσμπολάχ στην Αραβική Χερσόνησο. Mm-hmm. Κάτι παρόμοιο. Αναφέρατε τους κύκλους επιρροής Σαουδική Αραβία και Ιράν. Θεωρείτε πως αυτός ο νέος κύκλος έντασης ξεκίνησε για ποιο λόγο, ποιος είναι ο λόγος αυτού του νέου κύκλου έντασης, και να υπενθυμίσουμε ότι αφορά άμεσα την χώρα μας, όλο τον κόσμο αφορά τα όσα συμβαίνουν στην περιοχή λόγω της ελληνικής ναυσιπλοείας και του περάσματος από τα σημεία. Εντάξει, είναι εξαιρετικά σημαντικό. Αυτό το οποίο είχαμε τις τελευταίες ημέρες ή εβδομάδες, αν θέλετε, είναι μία δραστηριότητα των Χούθη, μία προσπάθεια, μία έτσι δράση απειλών κατά των εμπορικών πλοίων που περνάνε από την Ερυθρά Θάλασσα και από το, αν κάποιος ή κάποια ακροάτρια δει το χάρτη θα καταλάβει τι εννοούμε, ένα πολύ στενό πέρασμα από την Ερυθρά Θάλασσα προς τον Ινδικό ωκεανό, πλοία δηλαδή τα οποία έχουν περάσει από το Σουέζ, οπότε αντιλαμβάνεται κανείς τη σημασία της Ερυθράς Θάλασσας συνολικά για την παγκόσμια οικονομία, τις παγκόσμιες μεταφορές. Λοιπόν, τις τελευταίες ημέρες ή τις τελευταίες δύο εβδομάδες τουλάχιστον, οι Χούθη προσπαθούν είτε να καταλάβουν πλοία με καταδρομικές επιχειρήσεις, δηλαδή με πειρατικές στην ουσία τακτικές και πρακτικές, έχοντας όμως τη δυνατότητα αυτή εξαιτίας
της στρατιωτικής βοήθειας από το Ιράν, ελικόπτερα και όχι μόνο, και εκπαίδευση βεβαίως, και να απειλούν, να αποκλείσουν την πρόσβαση στην Ερυθρά Θάλασσα, από την Ερυθρά Θάλασσα και προς την Ερυθρά Θάλασσα, εκτοξεύοντας πυράβλους που πάλι τους προμηθεύονται από το Ιράν. Αυτή η κατάσταση, αν θέλετε, έφτασε σε ένα οριακό σημείο, και έτσι είχαμε την παρέμβαση με χειρουργικά αεροπορικά χτυπήματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά βάση και την Βρετανική βεβαίως Βασιλική Αεροπορία, έτσι ώστε να εξουδετερωθούν οι δυνατότητες των Χούτι να κάνουν συγκεκριμένα πράγματα, δηλαδή να εκτοξεύουν πυράβλους. Έτσι οι Αμερικανοί και οι Βρετανοί χτύπησαν ραντάρ που καθοδηγούν τους πυράβλους, και βεβαίως να στείλουν ένα μήνυμα ότι θα ενισχυθεί η παρουσία στην περιοχή, έτσι ώστε να αποτραπούν νέες καταδρομικές πειρατικές επιχειρήσεις από την πλευρά του Χούτι προς την αυσιπλοεία στην περιοχή. Πώς και αν συνδέονται τα όσα συμβαίνουν στο σημείο με τα όσα συμβαίνουν στην Γάζα, και αν αυτό που φοβούνται πολύ για επέκταση των συγκρούσεων με την συμμετοχή και άλλων δυνάμεων πλέον είναι πιο ορατό σενάριο λόγω αυτής της εξέλιξης. Εντάξει, προφανώς συνδέονται. Προφανώς συνδέονται. Είναι μία τακτική, θα έλεγα, η οποία επιτρέπει στο Ιράν να παρενοχλεί τη Δύση, να απειλεί τις παγκόσμιες μεταφορές, άρα την παγκόσμια οικονομία και ιδιαίτερα την αγορά της ενέργειας με αποσταθεροποίηση, γιατί ακριβώς δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο και μέσω των Χούτι, όχι απευθείας στο ίδιο το Ιράν. Γιατί δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο στη λωρίδα της Γάζας, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο από την πλευρά του Λιβάνου με την Χεζμπολάχ, δεν θέλει το ίδιο να εμπλακεί, οπότε είναι μια σαφέστατα. Ο κίνδυνος υπάρχει, ο κίνδυνος είναι από το Ιράν να θεωρήσει ότι δεν έχει κάποια στιγμή άλλη επιλογή παρά να εμπλακεί το ίδιο σε μια πολεμική αναμέτρηση απέναντι στο Ισραήλ. Και αυτό βεβαίως είναι ένα εφιαλτικό σενάριο. Κανένα άλλο κράτος, δεν υπάρχει φόβος επέκτασης της σύγκρουσης από κανένα άλλο κράτος στην περιοχή. Έτσι, δεν υπάρχει κανένας άλλος παράγοντας που να απειλεί ή να θέλει, να επιθυμεί ή να έχει συμφέρον να εμπλακεί στην λωρίδα της Γάζας ή εν πάση περιπτώσει ένα πόλεμο εναντίον του Ισραήλ. Ο μοναδικός παίκτης που θα μπορούσε να απειλήσει είναι το Ιράν. Αυτή τη στιγμή το κάνει, επαναλαμβάνω, μέσω των πελατών, δια αντιπροσώπων, όπως λέμε. Ναι. Ευχαριστούμε θερμά το χρόνο σας, κύριε Φαντίκη, για την ενημέρωση. Ευχόμαστε καλή συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ.